πήγαμε στο Δήμο Φεστού, αναφερθήκαμε σε σεισμική δόνηση. Θα αλλάξουμε δήμο, θα πάμε στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Πολλές οι περιοχές που ντύθηκαν στα λευκά, ένα λευκό πέπλο τη σκέπασε. Έχουμε μπει στο χειμώνα, χρειάζεται προσοχή, αλλά επειδή η Κρήτη κρύβει και ομορφιές και έχει και τον περίφημο θεματικό χειμερινό τουρισμό, πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και να μας πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Στεφανάκης. Την καλησπέρα μας, κύριε Στεφανάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Κρήτη. Το έστρωσε σε κάποιες περιοχές, σωστά? Το έστρωσε σε όλο το οροπέδιο Λασιθίου. Απλά τα τελευταία 24 ώρα έχει λιώσει εντός του κάμπου του οροπεδίου Λασιθίου. Έχει λιώσει το χιόνι και έχουμε χιόνι στα ορεινά σημεία. Βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες, η αλήθεια είναι, από περιοχές του οροπεδίου. Είναι υψηλό το υψόμετρο. Ναι, ακριβώς. Είναι υψηλό το υψόμετρο. Χιόνι αυτή τη στιγμή έχουμε σε όλες τις βουνοκορφές γύρω από το οροπέδιο Λασιθίου. Έχουμε στην περιοχή του Λιμνακάρου, που είναι το οροπέδιο του Λιμνάκαρου, ένα υπέροχο μικρότερο οροπέδιο, το οποίο βρίσκεται νοτιότερα, ακριβώς πάνω από το χωριό Αβρακόντες, και υπάρχει και στη διαδρομή από Καμινάκι προς Έμπαρο, στο διαδημοτικό δρόμο μεταξύ Δήμου Οροπεδίου Λαστίου και Δήμου Βιάνου, όπου ναι, είναι ένας ιδιαίτερα ορεινός δρόμος, ασφαλτοστρωμένος, εκεί έχει αρκετό χιόνι ακόμα. Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι οι δρόμοι έχουν ανοίξει, τα χιονιστικά έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, δεν υπάρχει αποκλεισμένη περιοχή στο οροπέδιο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καθόλου καμία αποκλεισμένη περιοχή. Προβλήματα υπήρξαν στον ορεινό δρόμο που σας περιέγραψα πριν, μεταξύ Εμπάρου και Οροπεδίου Λασιθίου, αλλά τα χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου τον αποκατέστησαν τις προηγούμενες ημέρες. Είστε προετοιμασμένοι για τις επόμενες ώρες? Θα έχουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία προβληματίζουν? Θα έχουμε καιρικά φαινόμενα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, τα οποία πρέπει να, για τα οποία πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Το σημαντικό είναι ο κόσμος να ακολουθεί τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγει τις ισλαμικές διαφάσεις, ιδιαίτερα δε για τη νύχτα να αποφεύγει σημεία στα οποία δεν γνωρίζει τη διέλευση. Ο Δήμος μας έχει τοποθετήσει σε πάνω από 30 σημεία ειδικές πινακίδες, οι οποίες προειδοποιούν σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προετοιμασμένοι, γιατί είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα που ζήσαμε πριν από ένα χρόνο από τη μεγάλη πλημμύρα που είχαμε. Δήμαρχε, τώρα θέλει πολύ προσοχή. Εν ώψη γιορτών είχατε κόσμο που έφτασε στην περιοχή σας, με αφορμή έτσι και τα χιόνια και το ωραίο τοπίο που έχουμε δει στα κοινωνικά δίκτυα να έχει δημιουργηθεί. Οι πληρότητες πώς πήγαν? Και λίγα 24 ώρα βέβαια πριν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πολλά τα καταλήμματα, χειμερινός προορισμός το οροπέδιο. Για πείτε μας. Το οροπέδιο παρουσίασε πληρότητα, παρουσίαζε αυτή τη στιγμή πληρότητα στο 100%. Είναι γύρω στις 270 οι κλίνες, οι διαθέσιμες κλίνες στο οροπέδιο Λαστίου, και είναι στο 99%, για να μην είμαι υπερβολικός, είναι καλυμμένες. Ιδιαίτερα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολύ κόσμο και επισκέπτες του Σαββατοκύριακου, αν θέλετε. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός στο οροπέδιο, έχει μια ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, και βέβαια σε όλο αυτό συμβάλλει και η λαστιχιώτικη κουζίνα, η οποία έχει την τιμητική της ιδιαίτερα το χειμώνα. Και η γαστρονομία, σωστά. Yeah. Αρκούν 2-3 μέρες, Δήμαρχε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχει κουραστεί από τα lockdown τα 2 τελευταία χρόνια και αναζητεί μια ανάσα ψυχαγωγίας, μια ανάσα διασκέδασης, να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητά του, να απολαύσει ένα μαγευτικό τοπίο και να απολαύσει και τη γαστρονομία της περιοχής. Δήμαρχε, τελευταία ερώτηση με τα κρούσματα. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Παρακαλώ. Με τα κρούσματα λίγο, από τη μία, τι ενημέρωση έχετε, και από την άλλη με την εμβολιαστική διαδικασία, αν προχωράει, ειδικά με την αναμνηστική δόση. Στο οροπέδιο, τι επικρατεί? Προχωράει η διαδικασία. Είμαστε σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Όμως θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, γιατί τα τελευταία 24 ώρα έχουν διαπιστωθεί και εδώ στο οροπέδιο Λαστίου αρκετά κρούσματα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να ακολουθούμε τις οδηγίες, να λαμβάνουμε τα μέτρα όπως το βλέπονται, μάσκες, να πλένουμε χέρια και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι πλέον ανάμεσά μας ο κορονοϊός. Προσωπική μου πρόβλεψη είναι ότι κάποια στιγμή όλοι θα κολλήσουμε, είτε έχουμε εμβολιαστεί είτε όχι. Να είμαστε εμβολιασμένοι για να περάσουμε όσο το δυνατόν
πιο ανώδυνα αυτή την διαδικασία και να προσέχουν πάρα πάρα πολύ. Ιδιαίτερα όσοι έχουν μέλη στην οικογένειά τους που είναι ευαίσθητα, που έχουν ασθένειες, που είναι υπερήλικες ή μικρά παιδιά, θα πρέπει να λάβουν ειδική μέρημνα. Να προσέχουν πολύ το υγειονομικό κομμάτι της διαδικασίας, ειδικά τώρα τις γιορτές που έχουμε συνηθίσει να συναστεφόμαστε με πολύ κόσμο, με οικογένεια, με φίλους. Να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για να έχουμε την υγεία μας. Δήμαρχε, μία τελευταία ερώτηση, έτσι με φόντο και την κακοκαιρία των επόμενων ημερών. Φαντάζομαι ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα στην περιοχή σας. Όσοι επιθυμούν έτσι για το Σαββατοκύριακο να έρθουν στο οροπέδιο, τι θα τους συμβουλεύατε? Θα τους συμβουλεύαμε να προσέχουν τις οδηγίες, να ενημερώνονται από το ραδιόφωνο τους ή από τα κινητά τους για τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, να κατεβάσουν την εφαρμογή που έχουμε για κινητά τηλέφωνα, τη CTON, όπου μεταδίδονται μηνύματα πολιτικής προστασίας όταν χρειαστεί, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε δρόμους τους οποίους δεν έχουν ξανά δοκιμάσει. Ιδιαίτερα εάν βγει απαγόρευση για όλευση τον κάβο του οροπεδίου λαστιού, αν έχουμε την μοίρα. Καλό είναι να έχουν μαζί τους καλλιολουστικές αλυσίδες στο πορμπαγκάζ τους, αν τυχόν χιονίσει και χρειαστεί, και πάντα να είναι προσεκτικοί. Και μια είδηση τελευταία στιγμή, αν ναι, έχω τον χρόνο, βέβαια. Αποκαταστάθηκε το τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή του οροπεδίου λαστιού. Πριν από λίγες ώρες αποκαταστάθηκε πλήρως, καθώς είχε δημιουργηθεί σοβαρή ζημιά από κεραυνό. Α, οπότε μας παρακολουθούν κανονικά δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Θετική εξέλιξη. Λοιπόν, Δήμαρχε, συνεχίζουμε τώρα με το Γιάννη Σέγκο, τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Γνωρίζω την καλή συνεργασία σας, οπότε μας δίνετε την άδεια. Συνεχίζουμε. Λοιπόν. Τον καλησπερίζω τον συνάδελφο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.